Ναι, αυτή η κραυγή ήταν εκοφαντική, αλλά αυτό δεν ήταν το χειρότερο. Το αγόριστο βίντεο ούρλιαζε όχι μόνο για μία στιγμή, αλλά για όλη τη διάρκεια αυτής της 8ωρης πτήσης με αεροπλάνο. Παρόλο που αυτό είναι ανυπόφορο, υπάρχουν στιγμές ακόμα πιο ακραίες σε αυτό το βίντεο, γιατί σήμερα θα σας δείξουμε μερικές από τις πιο απίστευτες στιγμές με αεροπλάνα όλων των εποχών. Ας ξεκινήσουμε με μία τρομακτική εμπειρία που συνέβη στους επιβάτες ενός αεροπλάνου με προορισμό την Κορέα. Λίγο πριν από την προσγείωση, ένας από τους επιβάτες αποφάσισε από το πουθενά να ανοίξει την πόρτα του αεροσκάφους. Το εισερχόμενο ρεύμα αέρα ήταν τόσο ισχυρό που κάποιοι επιβάτες φοβήθηκαν ότι θα τραβιόντουσαν έξω. Η ακραία αναρρόφηση κατέστησε επίσης αδύνατο για το πλήρωμα να ξανακλείσει την πόρτα, γι' αυτό και έπρεπε να παραμείνει ανοιχτή μέχρι να προσγειωθεί το αεροπλάνο. Μετά την επιτυχή προσγείωση του αεροσκάφους και παρά τις δύσκολες συνθήκες, οι περισσότεροι από τους επιβάτες ήταν καλά και μόνο 12 από τους επιβάτες χρειάστηκε να οδηγηθούν απευθείας στο νοσοκομείο. Η αστυνομία περίμενε ήδη τον ένοχο, ο οποίος συνελήφθη στο διάδρομο προσγείωσης. Ας συνεχίσουμε με μια βίαιη προσγείωση η οποία πρέπει να σόκαρε τους οδηγούς του συγκεκριμένου αυτοκινητόδρομου. Στη μέση της νύχτας στην πολιτεία της Μινεσότα των ΗΠΑ, ένα μονοκινητήριο αεροπλάνο αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση. Το αεροπλάνο συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο, αλλά ως εκ θαύματος κανείς από τους εμπλεκόμενους δεν τραυματίστηκε. Το αεροπλάνο είχε προηγουμένως υποστεί βλάβη στον κινητήρα. Στη συνέχεια ερχόμαστε σε μία από τις πιο παράξενες στιγμές με αεροπλάνο όλων των εποχών, η οποία συνέβη μόλις φέτος. Πριν από μερικούς μήνες, ο Αμερικανός Phil Stringer ήθελε να επισκεφτεί την οικογένειά του και έκλεισε μια δύο-ωρη πτήση από την Οκλαχώμα στη Σάρλοτ. Στη συνέχεια όμως συνέβη κάτι που αρχικά δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Η πτήση του καθυστέρησε. Τελικά ο Stringer κάθισε στο αεροδρόμιο για 18 ώρες περιμένοντας το αεροπλάνο του. Όταν άκουσε επιτέλους το λυτρωτικό κάλεσμα για την πτήση του, πήγε στην πύλη του και δεν πίστευε στα μάτια του. Ήταν ο μόνος επιβάτης που θα επιβιβαζόταν στο αεροπλάνο. Μόλις επιβιβάστηκε, του έκαναν μία επίδειξη ασφαλείας μόνο για αυτόν και το πλήρωμα φρόντισε πολύ καλά το μοναδικό του επισκέπτη. Του έδωσαν όλων των ειδών τα ποτά και τα σνακ και μάλιστα έγινε φίλος με τις αεροσυνοδούς, οι οποίες δεν είχαν ξαναζήσει μία τέτοια πτήση. Ίσως κάποιοι από εσάς θυμάστε ακόμα την κωμωδία τρόμου Snakes on a Plane, στην οποία αμέτρητα δηλητηριώδη φίδια μέσα σε ένα αεροπλάνο προκαλούσαν φόβο και τρόμο. Όμως το σενάριο δεν είναι τόσο παράλογο και μακριά από την πραγματικότητα. Ένας επιβάτης τσιμπήθηκε από έναν πραγματικό σκορπιό κατά τη διάρκεια μιας πτήσης από το Λος Άντζελες. Το αεροπλάνο αναγκάστηκε να κάνει αναστροφή για να μεταφερθεί η νεαρή γυναίκα σε νοσοκομείο το συντομότερο δυνατό. Γιατί αυτός ήταν ο μόνος τρόπος ώστε να επιβιώσει από το ασυνήθιστο και αρκετά επικίνδυνο περιστατικό. Το πώς ακριβώς ο σκορπιός μπήκε εξ αρχής στο αεροπλάνο είναι ακόμη ασαφές. Ας περάσουμε σε αυτό το εξαιρετικά δραματικό βίντεο που τραβήχτηκε στο αεροδρόμιο της Καμπούλ το 2021. Εκείνη την εποχή, ο Αμερικανικός στρατός αποχωρούσε από το Αφγανιστάν από μία 20ετή παραμονή. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για τον αφγανικό λαό, καθώς έδωσε την ευκαιρία στους Ταλιμπάν να αναλάβουν ξανά την εξουσία στο Αφγανιστάν. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι σε αυτό το βίντεο προσπαθούν να εμποδίσουν το αεροπλάνο να φύγει χωρίς αυτούς. Ορισμένοι από αυτούς προσκολήθηκαν μάλιστα στο αεροπλάνο που ήδη πετούσε, διακινδυνεύοντας τη ζωή τους. Δυστυχώς, μετά από αυτό, τα πράγματα έγιναν όπως περιμέναμε και από τον Αύγουστο του 2021, οι Ταλιμπάν ελέγχουν και πάλι το Αφγανιστάν. Ας προχωρήσουμε σε ένα άλλο αληθινό περιστατικό από το έτος 2022, στο οποίο μία όμορφη πτήση προς τις Μπαχάμες κατέληξε στο απόλυτο σενάριο τρόμου. Διότι στη μέση της πτήσης, ο πιλότος ενός μικρού Τσέσνα έχασε τις αισθήσεις του και δεν μπορούσε να ξυπνήσει. Ο Ντάρεν Χάρισον ήταν ο μοναδικός επιβάτης που καθόταν εκεί στο αεροπλάνο που βυθιζόταν. Χωρίς να έχει κάποια πτητική εμπειρία, επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου όπου εργαζόταν ο Ρόμπερτ Μόργαν. Ο Μόργαν, εκτός από ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας, έτυχε να είναι και εκπαιδευτής πτήσεων με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας. Έτσι άρχισε να συνομιλεί με τον Χάρισον και τον βοήθησε να χειριστεί το αεροπλάνο. Παρόλο που ο Χάρισον δεν είχε ιδέα πού ακριβώς βρισκόταν, ο Μόργαν τον εντόπισε και τον βοήθησε να πλοηγήσει το σκάφος, επιτρέποντας τον Χάρισον να προσγειώσει το αεροπλάνο με ασφάλεια σε ένα αμερικανικό αεροδρόμιο. Αυτό αποτελεί πραγματικό κατόρθωμα για έναν αρχάριο πιλότο, χωρίς ούτε μία ώρα πτητικής εμπειρίας. Η εμπειρία του Μόργαν ως εκπαιδευτή πτήσεων κατέστησε αυτό το θαύμα εφικτό. Οι επιβάτες μιας πτήσης εσωτερικού στη ΣΥΠΑ έζησαν μία συγκινητική στιγμή. Λίγο μετά την απογείωση του αεροπλάνου, ο πιλότος είπε ξαφνικά:
Tonight is a special night for us, especially for one person on board this flight. The person who stole my heart since the first day we met. Η δημόσια δήλωση αγάπης προοριζόταν για τη φίλη του, η οποία δεν γνώριζε καν ότι ο φίλος της πετούσε με το αεροπλάνο εκείνη την ημέρα. Ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη για εκείνη αποτέλεσε το γεγονός ότι δέχτηκε πρόταση γάμου από εκείνον σε ύψος 10.000 ποδιών. Ας προχωρήσουμε από τις δραματικές εμπειρίες πτήσης σε εξαιρετικά απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις σε ένα αεροπλάνο. Γιατί όταν η πτήση 5390 απογειώθηκε από το Μπέρμιγχαμ για τη Μάλαγα στις 10 Ιουνίου του 1990, κανείς δεν υποψιάστηκε ότι αυτό το ταξίδι θα έμενε στην ιστορία. Λίγο αφότου ο πιλότος Tim Lancaster έλυσε τη ζώνη ασφαλείας του, ακούστηκε ένας ξαφνικός δυνατός κρότος και το παράθυρο του πιλωτηρίου πέταξε χωρίς προειδοποίηση. Πριν ο Lancaster συνειδητοποιήσει τι είχε μόλις συμβεί, ο πιλότος είχε ήδη τραβηχτεί έξω από την τρύπα. Κατά τύχη όμως, το πόδι του πιάστηκε στα χειριστήρια, κρατώντας τον προς το παρόν στη θέση του. Όταν ένας αεροσυνοδός άκουσε τον κρότο, αυτός και δύο άλλοι βρέθηκαν αμέσως στο σημείο και προσπάθησαν να τραβήξουν τον Lancaster πίσω στο αεροσκάφος. Ωστόσο, αυτό ήταν μάταιο, επειδή από την υπερβολική ταχύτητα του αεροπλάνου ήταν αδύνατο να ξαναμπεί μέσα στο πιλωτήριο. Παράλληλα με τις προσπάθειες διάσωσης, ο νεαρός συγκυβερνήτης έκανε ό,τι μπορούσε για να επαναφέρει υπό έλεγχο το αεροπλάνο που έπεφτε. Αυτό συνέβη επειδή ο εισερχόμενος αέρας προκαλούσε μια τεράστια αποσυμπίεση που έστελνε το αεροπλάνο με τεράστια ταχύτητα προς το έδαφος. Για να γίνουν τα πράγματα ακόμα χειρότερα, μόνο το δεξί τμήμα των χειριστήριων μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, καθώς τα πόδια του Lancaster μπλόκαραν το αριστερό μισό. Στο πίσω μέρος του αεροπλάνου, οι 87 επιβάτες πανικοβλήθηκαν υπερβολικά και οι αεροσυνοδοί τους προετοίμασαν για το χειρότερο. Αλλά τότε συνέβη το απίστευτο. Ο συγκυβερνήτης, παρά τις αντικσοότητες, κατάφερε να κάνει το αεροπλάνο να κατέβει. Εν τω μεταξύ, οι τρεις αεροσυνοδοί εξακολουθούσαν να κρατούν τον Lancaster σφιχτά από τα πόδια του, παρόλο που το παγωμένο πλέον σώμα του κρεμόταν ακίνητο από το αεροπλάνο. Όταν ο συγκυβερνήτης προσγείωσε τελικά το αεροπλάνο, αρκετοί διασώστες περίμεναν εκεί ήδη στο έδαφος. Όταν κατάφεραν να σώσουν τον πιλότο, ωστόσο, διαπίστωσαν με έκπληξη ότι εκτός από μερικά ελαφρά κατάγματα και μόλοπες και κάποια σημάδια κρυοπαγήματος, δεν είχε υποστεί καμία σοβαρή ζημιά και ήταν απλά ανέστητος. Τα μέλη του πληρώματος της αεροπορικής εταιρείας Turkish Airlines επέδειξαν επίσης απόλυτη αφοσίωση. Εκεί συνέβη κάτι απροσδόκητο. Μία έγκυος επιβάτης 6 μηνών αισθάνθηκε ξαφνικά πόνους και ξεκίνησε ένας πρόωρος τοκετός. Χωρίς καμία ιατρική εμπειρία, βοήθησαν την Τουρκάλα να γεννήσει τον πρώτο της γιο σε υψόμετρο πολλών χιλιάδων ποδιών και με καλή υγεία. Από τα όμορφα γεγονότα σε ένα αεροπλάνο, ερχόμαστε τώρα σε μια ακραίως τραγική στιγμή σε μια πτήση. Αυτό το βίντεο από τις 29 Ιουλίου του 2023 δείχνει τα τελευταία πλάνα του Βραζιλιάνου Γκάρον Μάια και του γιού του. Το συγκλονιστικό είναι ότι ο πατέρας πίνει μια μπύρα με ευχαρίστηση και αφήνει το γιο του, ο οποίος είναι μόλις 11 ετών, να κατευθύνει το αεροπλάνο. Λίγο μετά τη λήψη των πλάνων, το αεροπλάνο συνετρίβει χωρίς κανένας από τους παρευρισκόμενους να επιζήσει. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο κάθε συντριβή να έχει μοιραία κατάληξη. Για παράδειγμα, τα πλάνα από αυτή την GoPro δείχνουν τη συντριβή ενός μικρού αεροπλάνου που αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στη μέση του ωκεανού ανάμεσα σε δύο νησιά της Χαβάης. Όλοι οι επιβάτες παρέμειναν εξαιρετικά ψύχρεμοι και κατάφεραν να διαφύγουν από το αεροπλάνο που βυθιζόταν. Φορώντας οσίβια, περίμεναν βοήθεια η οποία έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτό ήταν το βίντεό μας για σήμερα. Γράψτε μας στα σχόλια αν φοβάστε τις πτήσεις με αεροπλάνο και τα λέμε την επόμενη φορά εδώ στο Αξίζει να Γνωρίζετε.